έρχονται τα πλοία της ExxonMobil, μεταδίδουμε, για να αρχίσουν τις πρώτες έρευνες. Ισχύει αυτό? Είπαμε ότι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει χωρίς καμιά αναστολή, παρά την αναβολή που έγινε λόγω των συνθήκων αυτών που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες στην γεώτρηση στη Σουπιά, στο οικόπεδο 3 από την Έννη. Συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμά μας σε ερευνητικό και εμπορικό επίπεδο, χωρίς όμως να έχει δημιουργηθεί κάποιο τετελεσμένο κατά τη δική μας προσέγγιση? Δημιουργήθηκε ένα αρνητικό δεδομένο, Ανδρέα, πρέπει να το παραδεχτούμε με αυτή την συμπεριφορά της Τουρκίας όσον αφορά την προγραμματισμένη γεώτρηση στο 3, αλλά νομίζω ότι το ενεργειακό πρόγραμμα, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος και θα το δείτε, δεν θα σταματήσει, θα προχωρήσει, γιατί οι απειλές, αν θέλετε, οι προκλητικότητες της Τουρκίας, οι σχεδιασμοί της Τουρκίας δεν πρέπει να περάσουν. Και δεν θα περάσουν. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεκίνησε, θέλω να υπενθυμίσω, από την καθορισμό ΑΟΣ με γείτονες χώρες και από άλλες κυβερνήσεις και κατά τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης, πέρασε από πολλά στάδια και από πολλές προκλήσεις τουρκικές, όχι όπως εκφράστηκε την τελευταία φορά φυσικά, αλλά η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα και τα διπλωματικά μέσα που η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει στα χέρια της επέτρεψαν μέχρι τώρα να έχουμε τόσες γεωτρήσεις που είχαμε, 2 ανευρέσεις κοιτασμάτων και θα προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Θα το δείτε τις επόμενες ημέρες. Εκφράζεστε με βεβαιότητα. Τι είναι αυτό που γνωρίζουμε ότι θα προχωρήσει και θα το δούμε τις επόμενες μέρες? Θεωρώ ότι... Έχουμε λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία, κύριε Δημήτρη, σε αυτή την περίπτωση, στο οικόπεδο 3, εκμεταλλεύτηκε μια συγκυρία γεγονότων, συγκυρία δυνάμεων, αν θέλετε, στην περιοχή. Εκμεταλλεύεσαι όμως συγκυρίες όταν είσαι συγκεντρωμένος, παρακολουθείς και όταν κάνει κάποιος κάποιο λάθος. Ή όταν ξέρεις ότι η συγκυρία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα γεγονότα η νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Η συγκυρία στην Γερμανία ακόμα δεν έχουμε κυβέρνηση. Στην Ιταλία είναι προεκλογική περίοδος. Άρα αυτοί τα παρακολουθούν και εμείς όχι? Γιατί εμείς τα παρακολουθούμε. Είναι στοιχεία που δημιουργούν μια συγκυρία τα οποία μπορούσαμε να δούμε και εμείς. Και ανάλυση κάναμε εμείς. Και εμείς τα παρακολουθούμε. Και νομίζω ότι θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν και την απρόσκοπτη έρευνα, αν θέλετε, στα οικόπεδα αυτά που αυτή τη στιγμή η Τουρκία αδίκως, εκτός κάθε έννοιας δικαίου και διεθνούς νομιμότητας, θεωρεί ότι είτε ανήκουν στους Τουρκοκύπριους είτε είναι τις όποιες διεκδικήσεις. Συνάντησε και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ένα μήνα πριν έγινε γεώτρηση σε ένα από τα οικόπεδα που εκεί η Τουρκία θεωρεί ότι εκείνη έχει συμφέροντα. Εντάξει, το σημείο στο οποίο τρυπήσαμε. Θεωρεί ότι είναι ότι έχει συμφέροντα. Και η γεώτρηση έγινε κανονικά με την ανέβρεση του κοιτάσματος. Άρα νομίζω ότι θέλει ψυχραιμία, θέλει αποφασιστικότητα, θέλει να παρακολουθάς, θέλει πραγματικά να γίνονται εκείνες οι κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν. Και όπως μέχρι τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία τα κατάφερε, νομίζω ότι θα τα καταφέρει και στη συνέχεια. Ακιντζής Πέχαρ συναντώνται αυτή την ώρα στα κατεχόμενα. Μεταφέρει κάποιο μήνυμα εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κυρία Πέχαρ? Το μήνυμα είναι γνωστό. Ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος ανά πάθα στιγμή αμέσως να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Αυτό έχει διαβάσει και στο Γενικό Γραμματέα από τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και με μια επιστολή του προχθές που κατάγγελε τη νέα τουρκική προκλητικότητα στην ΑΟΣ. Φτάνει να τερματιστούν από τουρκικής πλευράς οι παρανομίες και η παρενόχληση της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και χωρίς
καινούργιες αξιώσεις εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό, γιατί τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε κάποιες αξιώσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Όπως η κοινή επιτροπή για διαχείριση φυσικών πόρων ή η συνδιαχείριση πριν τη λύση. Να σας θέματα τα οποία θεωρούμε ότι υπάρχει σύγκληση, υπάρχει συμφωνία, ήταν καλά γνωστό και δεν συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των 2,5 χρόνων στη διαδικασία των συνομιλίων που είχαμε. Πάμε σε μια υπόθεση εργασίας, κύριε Παπαδοπούλε. Φεύγουν τα τουρκικά πλοία, δεν έγινε γεώτρηση, υπάρχει ένα εξάμηνο ή λιγότερο μέχρι την επόμενη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η δική μας κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα σε αυτό το διάστημα, ασχέτως αν δεν λάβουμε κάποιες διαβεβαιώσεις για τη συνέχιση του γεωτρικού μας προγράμματος. Αν δεν έχουμε άλλες προκλήσεις, αν δεν έχουμε άλλες παρανομίες, αν δεν παρεμποδίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, βεβαίως και επιθυμούμε την επανάληψη των συνομιλιών. Πώς θα το δούμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Θα το δούμε και στην πράξη, αλλά και στη ρητορική εκ μέρους Τούρκων και Τουρκοκύπριων. Αν δεν μας στείλουν τρυπάνι, λέτε, φαντάζομαι, στην πράξη, γιατί εμείς δεν πάμε να τρυπήσουμε. Στην πράξη, στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην ρητορική ή στις απαιτήσεις που έχουν στην Άγκυρα ή οι Τουρκοκύπριοι εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα. Γιατί το να λες ότι θέλαμε να πάμε σε συνομιλίες, αλλά θα πρέπει πρώτα να κάτσουμε να κάνουμε κοινή επιτροπή διαχείρισης ή θα πρέπει να διαμοιράσουμε το φυσικό πλούτο, νομίζω ότι δεν είναι προϋποθέσεις για να αρχίσουν οι συνομιλίες. Είχαμε χθες τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου με τον Γάλλο ομολογό του. Είχαμε επενδύσει αρκετά αυτή τη στιγμή στην Γαλλία και τον κύριο Μακρόν. Είναι όντως κλειδί ο ρόλος της Γαλλίας, κύριε εκπρόσωπε, βεβαίως ή είναι κλειδί, φτάνει μέχρι ένα σημείο όταν απέναντι σου έχει στην Τουρκία το αυτόμα. Βεβαίως είναι κλειδί, κύριε Κημήτρη, γιατί η Γαλλία πάντοτε ενδιαφερόταν για την περιοχή μας, είχε συμφέροντα στην περιοχή μας. Και εκτός από αυτό, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ισχυρή κυβέρνηση, είναι ο πιο ισχυρός πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα, στη Γερμανία ακόμα δεν έχουμε κυβερνητικό. Στην Γαλλία δεν έχουμε κυβέρνηση, η Βρετανία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή ο πλέον ισχυρός πόλος είναι η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε ο πρόεδρος Μακρόν, να επικοινωνήσει με τον Ερντογάν και να του υποδείξει ότι θα πρέπει να σταματήσει τις παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και να αφήσει την Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και κοιτάξτε, δεν το έπραξε μόνο στο παρασκήνιο, το ανακοίνωσε κιόλας. Και εγώ σας λέω, ένα τηλεφώνημα και μια ανακοίνωση αρκούν για να αποτρέψουν τον Τούρκο Πρόεδρο να βάλει και άλλα προσκόμματα στο ενεργειακό μας σχεδιασμό. Στη διπλωματία και στις σχέσεις των κρατών, αλλά και στις συσταμένες των συμφερόντων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Λοιπόν, 5 χρόνια δίπλα στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Τι σημαίνει αυτό για τον Βίκτορα Παπαδοπούλο? Κοιτάξτε, είχα μετά από 23-25 χρόνια δημοσιογραφίας, μάχημης δημοσιογραφίας, ήμουν ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης. Παρακολούθησα από κοντά όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Γράφκος Κληρίδης για επιλύση του Κυπριακού προβλήματος ως δημοσιογράφος. Πέρασα όλη εκείνη την προενταξιακή πορεία της Κύπρου και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική περίοδος. Μετά όλα τα άλλα που επισυνέβησαν, ο πρόεδρος Δημοκρατίας μου έδωσε την ευκαιρία να περάσω άλλο ένα μεγάλο σχολείο, Ανδρέα. Από τον κόσμο της δημοσιογραφίας, τον κόσμο της πολιτικής, είναι τεράστια η διαφορά, κύριε Παπαδοπούλε? Όχι, νομίζω ότι όποιος ασχολείται με τη δημοσιογραφία, η ασχόληση είναι με τα κοινά. Και άρα ο χώρος της πολιτικής με τη δημοσιογραφία είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και γι' αυτό βλέπετε και σε όλο τον κόσμο πάρα πολλοί δημοσιογράφοι σε όλα τα μήκη τα πλάτη της γης που πολλές φορές περνούν από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Γιατί ο δημοσιογράφος δεν γίνεται για να σε βλέπει. Προφανώς. Να σε βλέπουν οι φίλοι σου, η γειτονιά και οι γονείς σου. Γίνεσαι γιατί έχεις κάποιες ανησυχίες. Και εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά δημοσιογράφων ήταν μια γενιά, η γενιά του πολέμου. Ήμασταν 10 χρόνια παιδιά, ζήσαμε όλα αυτά του πολέμου και ήταν
η ενασχόληση με τα κοινά ήταν αυτό που μας κατήφθηνε στη δημοσιογραφία. Η διαδικασία παραγωγής πολιτικής όμως δεν φορτώνει και με ευθύνες εκείνη την ώρα που γίνονται. Βεβαίως, και νομίζω ότι αυτή η πενταετία ήταν μια πενταετία με πάρα πολλές δυσκολίες. Ίσως όμοια της μπορεί να θεωρηθεί πενταετία μετά την τουρκική εισβολή. Είχαμε μια οικονομική καταστροφή, είχαμε ένα κούρεμα, είχαμε ένα μνημόνιο και την ίδια ώρα είχαμε και τεράστιες προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος που έφτασαν σε ένα σημείο που ποτέ δεν έφτασε το κυπριακό πρόβλημα σε αυτό το σημείο, δηλαδή η διεθνής κοινότητα να αποδέχεται και να υποδεικνύει στην Τουρκία την ανάγκη κατάργηση εγγυήσεων, επεμβατικών δικαιωμάτων, αποχώρηση στρατευμάτων, εφαρμογής πλήρως του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Νομίζω ότι ήταν μια πενταετία γεμάτη, την έζησα από κοντά, πρόσφερα και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις αυτά που νομίζω ότι μπορούσα να προσφέρω. Και ήταν πραγματικά ένα σχολείο, ήταν ένας θησαυρός εμπειριών. Με ποια αισθήματα κλείνει, αν κλείνει ο κύκλος της πολιτικής για τον Βίκτορ Παπαδοπούλου? Κοιτάξτε, νιώθω ότι ναι, για τις πρώτες μέρες θα μου λείψουν κάποια πράγματα με τους ρυθμούς που έμαθαμε να ζούμε, αλλά απ' την άλλη είμαι και πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από 24 ολόκληρα χρόνια θα μου δοθεί η ευκαιρία να πάω σπίτι μου στη Λεμεσό, να μην ξαναρθώ στη Λευκοσία για λίγο καιρό τουλάχιστον ή για πάντα, εξαρτάται από την ποια θα είναι η επαγγελματική μου πορεία από εδώ και πέρα. Δεν σας κρύβω ότι κάνω κάποιες σκέψεις στον ιδιωτικό τομέα και κάνω κάποιες σκέψεις και στα μέσα ενημέρωσης. Δεν τελείωσε αυτό. Κοιτάξτε, είναι όπως τον υπουργό η δημοσιογραφία. Ο once a minister, always minister, λένε οι Άγγλοι. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, αφού η ενασχόληση με τα κοινά είναι αυτό που σε... Αλλά να δω με ποια μορφή πιο ύστερα, με την ησυχία μου, θα ασχοληθώ με αυτό. Με ηρεμία να πάρεις τις αποφάσεις. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Καλή πορεία, γιατί πιστεύω ότι είσαι ένα από τα καλύτερα ταλέντα που έχει η δημοσιογραφία και δείχνεις τη δουλειά σου και την επιμέλειά σου στην πράξη καθημερινά. Και σας εύχομαι και εδώ στον Αλφα κάθε επιτυχία, γιατί μ' αρέσει και το δελτίο ειδήσεως σας. Πάρα πολύ. Έχει αναβαθμιστεί και με την έλευση. Τώρα θα έχω και την ευκαιρία, βλέπω και τα προγράμματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τον Αλφα ευχές για κάθε καλύτερο για τη συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι πάμε ξανά στον πολιτικό.